Στα της επέκτασης της Αιγιαλίτιδας ζώνης, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, που προανήγγειλε χθες ο Νίκος Κοτζιάς, σφοδρύνει η κριτική της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς, την ώρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας επιμένει στην αιχμηρή ρητορική για Μπαρμπαρός και Ανατολική Μεσόγειο. Έντονες αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί η ανακοίνωση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά για την επέκταση της Αιγιαλίτιδας ζώνης από τα 6 στα 12 μίλια σε Ιόνιο και Αττική Θηρά. Σε εισαγωγικά, επειδή είναι θάλασσα, εδαφική κυριαρχία. Η χώρα επεκτείνει τον εαυτό της. Ο τρόπος ανακοίνωσης και ο χειρισμός ενός ακόμα ευαίσθητου εθνικού θέματος, καθώς υπάρχουν οι ανοιχτές διαφορές με την Τουρκία για την επέκταση της Αιγιαλίτιδας ζώνης στο Αιγαίο, με την απειλή του Κάζους Μπέλι από την Άγκυρα, προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Να μας πει στο κεδί, όχι στο παραδείο, με μπακαλίστικο τρόπο, πώς θα διαμορφωθούν οι θαλάσσιες ζώνες. Αυτή η κυβέρνηση πλέον, κύριε Αυτιά, είναι επικίνδυνη. Σύμφωνα με τον Νίκο Κοτζιά, στους 10 μήνες που μεσολάβησαν, ετοιμάστηκε το προεδρικό διάταγμα που επιτρέπει την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια από τα διαπόντια νησιά μέχρι τα Αντικείμενα. Απόφαση που αλλάζει ριζικά την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος Κοτζιάς, ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια της Αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο Πέλαγος. Παχιά λόγια και μεγαλαφχία, άμα τι αποχωρήσει, δεν μετρούν. Η επέκταση της Αιγιαλίτιδας ζώνης είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Οφείλει να εντάσσεται στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής, η οποία διαμορφώνεται ύστερα από συνεννόηση και να μην ανακοινώνεται στο πόδι. Πάγια θέση της Ελλάδας μέχρι σήμερα ήταν πως η επέκταση της Αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια πρέπει να γίνει συνολικά, περιλαμβάνοντας και το Αιγαίο, διότι η τμηματική επέκταση παρέχει επιχειρήματα στους ισχυρισμούς των Τούρκων, οι οποίοι περιγράφουν το Αιγαίο ως μια περίπτωση αρχιπελάγους που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί λόγω ιδιομορφίας με τις πάγιες προβλέψεις του διεθνούς θαλασσίου. Ουσιαστικά αναγνωρίζουμε την δική τους αντίληψη, ναι, ότι το Αιγαίο είναι η δική θάλασσα. Την ίδια ώρα η Άγκυρα εμένει στους ισχυρισμούς της για την υποτιθέμενη παρενόχληση του ερευνητικού σκάφους Μπαρμπαρός, αμφισβητώντας τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τουρκία olarak bu tür dayatmalara karşı cevabımızı hem sahada hem de diplomatik alanda en güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi ve kardeşlerimizi yok sayan hiçbir teşebbüsün başarı şansı olmadığını eninde sonunda tüm taraflar görecektir. Στο σημείο βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, προειδοποιώντας δια ασυρμάτου το τουρκικό ερευνητικό σκάφος κάθε φορά που επιχειρεί να προσεγγίσει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.